Πάντως, πρέπει να κάνουμε και μία διάκριση μεταξύ πάθους και αμαρτίας. Είναι μάλιστα σοβαρή διάκριση, γιατί πολλές φορές τα πράγματα τα μπερδεύουμε και τα χαρακτηρίζουμε διαφορό τρόπο. Τι θα πει πάθος? Πάθος θα πει χρονίζουσα αμαρτία. Ποτέ όμως η αμαρτία δεν είναι πάθος. Προσέξτε, η αμαρτία ποτέ δεν είναι πάθος. Ένας άνθρωπος όταν κάνει μία αμαρτία ή και περισσότερες αμαρτίες, περισσότερες φορές την ίδια αμαρτία, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός έχει το πάθος αυτής της αμαρτίας. Είναι σφάλμα. Απλώς έχει πέσει εις αυτήν την αμαρτία. Λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Άλλα γαρισί τα πάθη και άλλα εισί εαμαρτία. Άλλο τα πάθη, άλλο πράγμα οι αμαρτίες. Τα πάθη εισί, θυμός, καινοδοξία, μίσος και όσα τι άφτα. Εδώ αμαρτία εισί. Άστε ενέργεια των παθών, ότε της ενεργός ποιεί αυτά. Τι να πει πάθος, ακούστε, προσέξτε. Εγώ έχω το πάθος του μίσου. Αλλά υπάρχει μέσα μου. Έχω το πάθος του μίσου. Όμως, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, δεν μισώ κανένα. Προσέξτε παρακαλώ, έχει πολύ αξία το πράγμα αυτό. Γιατί προκαλεί μια αναπάτη στην πνευματική μας ζωή. Αυτή τη στιγμή όμως που σας μιλώ, δεν μισώ κανένα. Και έχω την εντύπωση ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα που ανοίγει εκεί η πόρτα και μπαίνει ένα πρόσωπο, είναι εκείνο που είχα τσακωθεί και που το μισώ. Μόλις δω το πρόσωπο αυτό, φουντώνει αμέσως με την ψυχή μου το μίσος. Ώστε το πάθος υπάρχει, αλλά θέλει το αντικείμενό του για να φουντώσει. Και συνεπώς δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος επειδή λείπει το αντικείμενο του πάθου. Είναι γνωστό ή μάλλον τι γνωστό, να σας το διαβάσω. Λέγει ο αυτός ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Χωρίς γάρ αισθητού πράγματος, πάθη ου συνίσταται. Χωρίς πάθη δεν υπάρχουν. Μη γαρούσεις γυναικός ου και στη φορνία. Επί παραδείγματι, έχεις το πάθος της φορνίας. Αλλά, αναφέρεται στον άντρα, εφόσον δεν υπάρχει η γυναίκα μπροστά, είναι στο βουνό, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος, δεν έχει μπροστά του το αντικείμενο του πάθους του, οπωσδήποτε δεν εκδηλούνται το πάθος του. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν υπάρχει το πάθος. Το πάθος υπάρχει, η αμαρτία δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα πει στη συνέχεια, πολλά πάθη εν τες ψυχές ημών και κρυπτέ. Είναι κρυμμένα τα πάθη. Ακούστε. Τότε δεν ελέγχονται όταν τα πράγματα αναφαίνονται. Τότε έρχονται στην επιφάνεια τα πάθη όταν ακριβώς δοθούν οι αιτίες. Γι' αυτό οι ασκητές επήγαιναν στην έρημο όχι για να αποφύγουν το αντικείμενο του πάθους, αλλά για να βγάλουν αυτό τούτο το πάθος. Το καταλάβατε, είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί κάποτε να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον ενός μοναστηριού. Να φύγαμε από το σπίτι μας που ενδεχομένως είχαμε τους πειρασμούς, τη γειτονιά μας και τα λοιπά, λέμε «Α, τι ωραία εδώ που είναι θαυμάσια, αισθάνομαι την ψυχή μου να σιγαλύνει». Σιγαλύνει, πρόσεξε, δεν φύγανε όμως τα πάθη. Τα πάθη δεν φύγανε. Πρέπει να φροντίσεις να βγάλεις τα πάθη όταν ακριβώς θα έχουν δοθεί οι αιτίες. Θα δούμε στον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, όταν θα φτάσουμε εις το πάθος του θυμού, το εξής ωραίο παράδειγμα. Ότι φεύγει για την έρημο, γιατί λες,
τη μόνη με τους άλλους ανθρώπους. Και λες, θα είμαι μόνος μου για να μην θυμώνω. Και πας να κόψεις ξύλα για τη φωτιά σου και εκεί το ξύλο σου φεύγει από τα χέρια και θυμώνει. Κι όμως δεν είχες ανθρώπους για να θυμώσεις. Ταλέπορε, κουβαλάς μαζί σου το πάθος, όπου και να πας. Είτε έχεις την αφορμή να εκδηλωθεί, είτε δεν την έχεις την αφορμή. Θα σας παρακαλέσω αυτό το πράγμα να το σημειώσετε. Για τέλειο ασκείτε έμπαινα στην Δέλυμο ζωή ολόκληρη να ξεριζώσουν όχι τις αμαρτίες. Η αμαρτία ξεριζώνεται πολύ εύκολα. Πώς ξεριζώνεται? Πήγαινε να εξομολογηθείς και αμέσως οι αμαρτίες τους λύθηκαν. Όσοι ήρθαν σήμερα και εξομολογήθηκαν, οι αμαρτίες τους σβήθηκαν. Αλλά ρωτώ, τα πάθη έφυγαν? Δεν έφυγαν. Επειδή δεν έφυγαν, γι' αυτό θα ξανάρθουν για εξομολόγηση. Θα ξανάρθουν. Είναι ένα σημείο, επαναλαμβάνω, που πρέπει ιδιαίτερος να το προσέξουμε.